Κερακίνες ακόμη μέχρι και σήμερα ντύνονται και συνεχίζει το έθιμο της Λαζαρίνας. Βάστηκε εσείς όμως το χεράκι σας, ένα μικρό λιθαράκι, στο να πάρει σάρκα και οστά αυτό το έθιμο. Και αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι πως χρειάζεται συνεργασία όλων των συλλόγων που δραστηριοποιούνται σε κάποια περιοχή για να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα, πάνω απ' όλα για το καλό του τόπου, έτσι ώστε να αναδειχθούν και να προβληθούν ήθη και έθιμα που έχουν να κάνουν με την περιοχή και βεβαίως αφορούν όλους τους κατοίκους. Ευχαριστούμε πολύ και να πω ακόμη, να προσθέσω ακόμη κάτι, ότι ανάλογα στα σπίτια που πάνε οι Λαζαρίνες λένε το ανάλογο τραγούδι. Όταν πας σε ένα σπίτι το οποίο έχει πολλά παιδιά, λένε άλλο τραγούδι, δεν λένε αυτό το κλασικό τραγούδι, το ήρθε Λάζαρος, ήρθαν τα φάγια. Λένε ένα διαφορετικό τραγούδι. Στα σπίτια που υπάρχουν νεόνυφες λένε άλλο τραγούδι. Στα σπίτια που έχουν παλικάρια τα οποία είναι φαντάρι και ξενιτημένοι, έχει άλλο τραγούδι. Απλά εμείς εδώ σας δείξαμε ένα μικρό κομμάτι από το κλασικό τραγούδι, το ήρθε Λάζαρος, που ακούσατε και απολαύσατε από τα παιδάκια μας. Είναι πολύ σημαντικό. Καλά. Είναι πολύ σημαντικό ότι κρατούν τις παραδόσεις οι κάτοικοι στα χωριά και βεβαίως τις μεταλαμβαδεύουν τα ήθη και έθιμα στα νεότερα παιδιά, στη νεότερη γενιά, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και να μην χάνονται στο πέρασμα του χρόνου.